Μπότσια θέλει πολύ εξάσκηση γιατί είναι ένα άθλημα τακτικής, τεχνικής και αυτοσυγκέντρωσης και θέλει πάρα πολύ δουλειά γιατί η νίκη μπορεί να κριθεί σε μια πολύ μικρή λεπτομέρεια. I've been playing boccia for 19 years now. When people ask me in what sport do I compete and I tell them boccia, they always, always ask me, what is this? Katerina helps me in my daily routines. We also train together, we compete together, so we share all the experience. Τέλεια, δεν ακούν πάει, αλλά κάτσε να δούμε, Κατερίνα, δες ποια είναι κοντά. Είμαι ο Σπύρος Άρλης και είμαι στην κατηγορία BC4 του Μπότσια. Προπονούμε εδώ και 3-4 χρόνια. Ξεκίνησα το 2016. Είμαι πολύ αισιόδοξο για το μέλλον μου, διότι αυτό σε βοηθάει να αναπτύξει τις σχέσεις σου τις κοινωνικές. Βάλε δύναμη τώρα στα τελευταία, μην φοβάσαι τη δύναμη. Και πραγματικά είναι πολύ ωραίο να βλέπεις παιδιά να ξεκινάνε το άθλημα και να βελτιώνονται σε αυτό. Τώρα πάμε να δούμε και τη Δήμητρα. Θα πάμε σπίτι της. If there's a young person that wants to follow your lead, it means that you have accomplished something great because you have inspired that person to follow you. Γεια σας! Με λένε Δημήτρη Παπαδοπούλου και παίζω μπότσια. Παίζω μπότσια από όταν ήμουν 9 χρονών και τώρα είμαι 12. Τι γίνεται Δημήτρη, σου έφερα ένα δωράκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι τέλεια. Πιστεύω πως όλοι θα ήθελαν να έχουν ένα τόσο σπουδαίο αθλητή κοντά τους, να τους βοηθάει και να τους συμβουλεύει και εύχομαι να τον έχω για πολλά χρόνια δίπλα μου. Όλα πάνε καλά. Πώς νιώθεις στους επόμενους αγώνες? Είμαι πολύ ενθουσιασμένη και αγχωμένη βέβαια. Αλλά είναι πολλέ προπονήσει, νομίζω ότι θα το πάμε. Έτσι, με τη σωστή προετοιμασία πάντα γίνονται. Ναι. Πρέπει να δουλέψει πρώτα πολύ σκληρά και με πολλή δουλειά βγαίνει και το αποτέλεσμα. Θεωρώ πω είναι πολύ γενναίο ότι δεν το βάζει ποτέ κάτω. Τώρα ο επόμενο μου στόχο είναι να φτάσω στην ηλικία ώστε να μπορώ να παίξω στου πανελλήνιου αγώνε. Και έπειτα, όσο περνάω τα χρόνια, να πάω στα ευρωπαϊκά και μετά στου παραολυμπιακού αγώνε. Our goal is to win gold. It's always because when you have already won a gold medal, you definitely go for another one. I think that our personal relationship makes us more effective in the court. Our dream is so big to go to Tokyo and to win gold, so we are focused. Being the flag bearer is the most honorable thing that you can do for your country. Paralympians have the responsibility of showing to the next generation how should they build their character and their routines and their daily life in order to become better persons and more productive. Σκέφτομαι να πάω ανάμεσα, να τη σταματήσω ανάμεσα στην κόκκινη και στην τζακ. Σωστό είναι. Μπράβο, και μπορεί και να κολλήσει στην άσπρη. Spiros and Dimitra are great guys. I really hope they become great athletes and someday we will be together in the national team. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία να προπονήσει με τον Γρηγόρη Πολυχρονίδη, διότι είναι ένας μεγάλος αθλητής και έχει σημειώσει πολλές επιτυχίες στον μπότσια. Ναι, ανυπομονώ πάρα πολύ για τη στιγμή που ο Πολυχρονίδης θα πάει στο Τόκιο και θα τον παρακολουθώ συνέχεια όταν θα παίζει.